Το προσωπικό της εξειδικευμένης εταιρείας απομακρύνει με ασφαλή τρόπο τον αμίαντο από τα κτίρια του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Γίνεται και αυτή η παρέμβαση για να μπορέσουν να γκρεμιστούν και τα υπόλοιπα κτίρια που έμειναν, τα τρία. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Προγραμματίζουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Έγινε περισυλλογή και συσκευασία μεγάλων ποσοτήτων χήδιν αμιάντου. Και όπως τώρα είδατε τα παιδιά εδώ πέρα, είμαστε στα κτίρια πάνω που γίνεται η αποξήρωση των φύλων του αμιάντου. Η όλη διαδικασία γίνεται από την αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη κάθετη μονάδα διαχείρισης αξιοποίησης αποβλήτων και ακολουθείται ο περιβαλλοντικά ορθός τρόπος με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος. Ακριβώς. Εδώ και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, ήταν σε αυτά τα σημεία. Ναι, εμείς είμαστε μια αδειοδοτημένη εταιρεία που κάνουμε πολλά χρόνια αυτές τις εργασίες. Συσκευάζονται εδώ πέρα όλα τα φύλλα του αμιάντου, πηγαίνουν στην εγκατάσταση μας Σύνδο. Και μετά πηγαίνουν στο εξωτερικό τελική διάθεση στη Σουηδία, όπου εκεί γίνεται η υγειονομική ταφή των αποβλήτων, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος χώρος να γίνει κάποια αντίστοιχη διαδικασία. Γεγονός που, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυξάνει πάρα πολύ τα κόστη της τελικής διάθεσης των αποβλήτων του αμιάντου. Να μάθουμε καταρχήν πόσο διαχειρίζεται ο αμίαντος. Είναι ένα επικίνδυνο υλικό, αλλά αν δεν το πειράξουμε, δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά εφόσον θέλουμε να τον αποξυλώσουμε, πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με επιστοποιημένο συνεργείο για να μην έχουμε θέματα. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα ακολουθήσει η κατεδάφιση του κτηρίου και των κτισμάτων στα οποία είχε εντοπιστεί ο αμίαντος. Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Μέχρι τώρα έχουμε οι ποσότητες του χήδιν αμιάντου υπολογίζονται κοντά στους 20 τόνους και οι ποσότητες που θα αποξυλωθούν από πάνω από τα κτίρια υπολογίζεται να είναι 850 με 900 τετραγωνικά. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες αμιάντου. Και ο τρόπος τέλος που γίνεται, η μεθοδολογία που ακολουθείτε, περιγράψτε μας λίγο. Είδατε, όλα τα παιδιά εφαρμόζουμε όλους τους κανόνες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, τηρούν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, γάντια, φόρμες, τα πάντα όλα κανονικά και χρησιμοποιούνται τα πιστοποιημένα ανυψωτικά μηχανήματα και γίνεται η αποξύλωση από πάνω και μετά άλλο συνεργείο που είναι κάτω κάνει τη συσκευασία στις παλέτες και γίνεται το τύλιγμα με διπλά φύλλα πολυθυλενίου. Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων εργασιών, το πρώην στρατόπεδο θα μετατρέπει σε ένα υπερτοπικό ασφαλή δημόσιο χώρο που θα εσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και θα δώσει προοπτική στη Θεσσαλονίκη.